It overreached. Κοιτάξτε, το κίνημα απέτυχε διότι υπερεκτίμησε τις δυνατότητές του. Πιστεύω πως το τέλος των 60s και ειδικά το 1969 αντιπροσωπεύει κυρίως το τέλος της ψευδαίσθησης πως μια κοινωνική αλλαγή σε μεγάλη κλίμακα θα μπορούσε εύκολα να πραγματοποιηθεί. Προφανώς υπήρξαν και ομάδες που βγήκαν κερδισμένες, που επωφελήθηκαν, όπως το κίνημα των γκέι, που ξέσπασε στα γεγονότα του Stonewall. Αλλά το φοιτητικό κίνημα το ίδιο έπεσε πάνω σε έναν τοίχο συντηρητισμού και οπισθοδρόμησης. Ήρθε αντιμέτωπο με το τέλος της ψευδαίσθησης πως είναι εύκολο να αλλάξει τον κόσμο. Έχασε την πρωτοβουλία. Και μολονότι πολιτιστικά άλλαξαν πολλά, πολιτικά το 1969 είναι η στιγμή της στροφής στα δεξιά, η νίκη των αντι-60s, που είχαν το πάνω χέρι μέχρι πρόσφατα, μέχρι τον George Bush τον νεότερο.